Υπάρχει και παρουσία της δημοτικής αστυνομίας αλλά και της τροχέας, με την οποία βρισκόμαστε σε μια πολύ δημιουργική γόνιμη συνεργασία, γιατί ειδικά το πρώτο διάστημα θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί ο κανονισμός, θα πρέπει να εφαρμοστούν οι νόμοι, γιατί αυτό είναι. Υπάρχουν νόμοι, δυστυχώς πάσχουμε στην εφαρμογή τους. Νομίζω είναι μια πραγματικότητα η οποία είναι γνωστή στους ΤΑΕΣΕΟΥΣ, η οποία ευελπιστούμε ότι θα δώσει λύσεις στο οξύ πρόβλημα της παράνομης στάθμισης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, που δημιουργούν τεράστιο έμφραγμα κυκλοφοριακό σε ώρες αιχμής. Σε αυτή την προσπάθεια λοιπόν θέλουμε τη βοήθεια όλων, την ανοχή όλων και κυρίως ότι αυτές οι παρεμβάσεις γίνονται προς όφελος των περισσότερων. Αντιλαμβάνουμε ότι υπάρχει μια καινούργια πραγματικότητα, η οποία δεν είναι ξένη στους ΛΑΕΣΕΟΥΣ, ωστόσο το πρώτο διάστημα θα χρειαστεί μια περίοδος προσαρμογής στη νέα πραγματικότητα. Είμαι σίγουρος όμως ότι θα δώσουμε λύσεις σε ένα πρόβλημα μεγάλο που υπάρχει. Ταυτόχρονα επεξεργαζόμαστε και θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε σύντομα παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με τη στάθμιση πλησίων του κέντρου, με χώρους που έχουμε ήδη βρει και πρόκειται να διαμορφώσουμε. Σε λίγο καιρό θα έχουμε νέα και γι' αυτό, γιατί το πρόβλημα είναι οξύ, το ξέρουμε όλοι, προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε και ήδη ξεκινήσαμε να υλοποιούμε αυτές τις αποφάσεις.